Πάμε να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον οικονομολόγο και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε το περιστατικό αυτό, έκανε λόγο ακόμη και για φιάσκο. Κύριε Καρπουχτσή, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κώτα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο κύριος. Το θέμα με τα βάουτσερ της τηλεκατάρτισης νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ την επιστημονική κοινότητα. Αποτελεί έναν τεράστιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα, που ευτυχώς ακυρώθηκαν, ένα τεράστιο μπαιγμό της επιστημονικής κοινότητας. Νομίζω ήταν μια άστοχη κίνηση της κυβέρνησης, που απέδειξε τόσο τον πρόχειρο σχεδιασμό, όσο και κάποιο άλλο είδους σκοπιμότητες που μπορεί να υπήρχαν. Πολύ εγκαίρως ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας ανέδειξαν το λάθος αυτής της πρακτικής. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα 180 εκατομμυρίων, όπως τα έχετε δει και εσείς, από το οποίο 80 με 90 εκατομμύρια πήγαιναν στους επιστήμονες με μια ψευδεπίγραφη τηλεκατάρτιση που αποτελεί εμπεγμό για εμάς, σε πολύ μεγάλο βαθμό, με ένα επίδομα 600 ευρώ, και τα υπόλοιπα μοιραζόταν σε κάποια ΚΕΚ, αλλά και πιο συγκεκριμένα σε 7 συγκεκριμένες πλατφόρμες τηλεεκπαίδευσης. Και όλα αυτά ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο χαλάρωσης των όρων του ΕΣΠΑ λόγω κορονοϊού, εγγράφως από 8 Τετάρτου, είχε δηλώσει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρήματα του ΕΣΠΑ απευθείας να δοθούν ως επίδομα στους επιστήμονες, χωρίς να υπάρχει κανενός άλλου είδους διαμεσολαβητή, όπως είναι τα ΚΕΚ. Αυτό, κύριε Κώτα, αντιλαμβάνεστε τώρα το μέγεθος του σκανδάλου που αφορά. Όταν θα μπορούσαν 180 εκατομμύρια να δοθούν, που λέει ο λόγος, απευθείας στους επιστήμονες, γλιτώντας τους μεσάζοντες, σε μια εποχή που και το τελευταίο ευρώ μετράει. Αυτό το είχατε αντιληφθεί νωρίτερα ως αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Καρπουχτσή, για το ζήτημα το οποίο προέκυψε? Η αντιπολίτευση σήμερα που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω μπορείτε να το έχετε δει και εσείς ως δημοσιογράφοι, είναι μια αντιπολίτευση η οποία είναι υπεύθυνη, πρώτα και πάνω απ' όλα. Το συγκεκριμένο θέμα προφανώς και το είχε πει, γι' αυτό και το έχει σηκώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ψηλά από νωρίς. Γιατί υπάρχουν έγγραφα τα οποία ήρθαν και στο φως δημοσιότητας επιτέλους, που δείχνουν και το αληθές της αντιπολίτευσης που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω, μια αντιπολίτευση η οποία είναι σκληρή μεν, αλλά είναι υπεύθυνη. Και είναι υπεύθυνη σε μια περίοδο που μάλλον δεν έχουμε καταλάβει το τι επίκειται. Η οικονομική κρίση που έρχεται θα είναι τόσο δυσθεώρητη που κάθε ευρώ μετράει. Και δεν μπορούμε σε μια περίοδο σήμερα που το κάθε ευρώ μετράει να κατασπαταλούμε χρήματα. Μάλιστα, σήμερα είχαμε και μια δήλωση του κυρίου Βρούτση για αυτό το ζήτημα, όπου ανέφερε ότι δυστυχώς το περιεχόμενο σε πολλά σημεία του δεν ήταν αυτό που αντιστοιχεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αυτό βέβαια δεν θα έπρεπε να ελεγχθεί? Κοιτάξτε λίγο. Ο κύριος Βρούτσης μέχρι και χθες το βράδυ στο δελτίο, σε μια εκπομπή στο Κόντρα, υπεραμεινόταν των προγραμμάτων αυτών τηλεκατάρτισης τα οποία προώθησε η σημερινή κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα, με το βάρος των αποκαλύψεων που ήρθαν και για εμπλοκή ίσως κάποιων συνεργατών του σε κάποιες από αυτές τις φόρμες, τις online πλατφόρμες τηλεκατάρτισης, ορθώς σήμερα, έστω και τελευταία στιγμή, επαναχώρησε η κυβέρνηση και προφανώς και ο κύριος Βρούτσης με κάποιο τρόπο έπρεπε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν κρύβει όχι μόνο το λάθος, αλλά και την ενοχή και την πολιτική ενοχή που υπάρχει πίσω από όλο αυτό. Και κάποιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους με κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί σε αυτή την περίοδο να μην αποδοθούν ευθύνες. Δεν μπορεί με ένα συγγνώμη σήμερα, ενώ όλος ο κόσμος πλήττεται, να πετάμε 80 εκατομμύρια ευρώ σε ημετέρους και απλά με ένα σήμερα καταλάβαμε το λάθος μας. Ενώ ήδη χιλιάδες επιστήμονες τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες έχουν μπει στη διαδικασία και παρακολουθούν αυτές τις 100 ώρες τηλεκατάρτισης που αποτελούν εμπεγμό και κοροϊδία προς όλους εμάς. Και σήμερα με μια απλή συγγνώμη κάναμε λάθος να το αποσύρουμε. Μάλιστα, το λέγανε και οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας ότι υπάρχει ζήτημα στο θέμα αυτό. Μα είναι προφανές. Και ο κύριος Πρεβοστός του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ο κύριος Καρύπογλου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών, νομίζω όλοι αναγνώρισαν την απάτη πίσω από αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα. Και ξαναλέω, τα προγράμματα τηλεκατάρτισης γενικότερα είναι μια πρακτική η οποία ακολουθείται τα τελευταία χρόνια. Στο βαθμό όμως που πήγαν να χρησιμοποιηθούν εν μέσω κρίσης τόσο βιαστικά
και επιπόλαια και ίσως και με κάποιες άλλες σκοπιμότητες, γίνουν ερωτήματα. Ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσει η σημερινή κυβέρνηση και να απαντήσει για ποιο λόγο και οδήγησε σε ένα εμπεγμό τους επιστήμονες, αλλά και θα οδηγούσε σε μια κατασπατάληση 80 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ που θα μπορούσαν να ριχτούν στην οικονομία και να στηρίξουν άλλους ανθρώπους, άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, άλλες κατηγορίες εργαζομένων, κατηγορίες ανέργων που πλήττονται. Mm-hmm. Για να σου πω έτσι απλά τα μεγέθη, πραγματικά είναι τρομερό. Όταν μιλάμε ότι ανακοίνωσε με το τελευταίο τα διαγγέλματά του κ. Μητσοτάκης ένα επίδομα 400 ευρώ στους 150.000 μακροχρόνια ανέργους, ένα πρόγραμμα περίπου 30-40 εκατομμυρίων ευρώ, σκεφτείτε τα 80 εκατομμύρια πόσες άλλες σε εισαγωγικά πληγές του κορονοϊού θα μπορούσαν να καλύψουν. Χρήματα τα οποία θα έμπαιναν στην πραγματική οικονομία. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να καταλάβει και η σημερινή κυβέρνηση ότι πραγματικά απαιτείται υπευθυνότητα στο σχεδιασμό προτάσεων και λύσεων που θα βοηθήσουν και στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι, αλλά και θα πρέπει να κατανοήσει ότι και η κατασπατάληση του τελευταίου δημόσιου ευρώ θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα, να έχει ουσιαστικό αντίκρισμα και θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία γι' αυτό. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα γίνει και φαντάζομαι ορθά θα γίνει τώρα αξιολόγηση των συγκεκριμένων κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, αν και θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Αυτό είναι λάθος τώρα που λένε, γιατί τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης γενικώς είναι πιστοποιημένα εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν οπότε είναι τώρα δηλαδή τι αξιολόγηση θα γίνει. Αυτό θα πρέπει να απαντήσει και γι' αυτό η κυβέρνηση, που σήμερα υπό το βάρος των όσων έχουν αποκαλυφθεί, προσπαθεί να καλύψει τα ακάλυπτα. Δεν καλύπτονται όμως. Μάλιστα. Δεν καλύπτονται. Γι' αυτό και καλό θα είναι να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εχθές. Και να μην γυρίσει την κουβέντα στη συζήτηση εφόλης της ύλης για την οικονομία. Να απαντήσει συγκεκριμένα στο ερώτημα που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εχθές με επίκαιρο ερώτημα στη Βουλή. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει, γιατί τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και ενημέρωση στη Βουλή για το θέμα του κορονοϊού και τις αλλαγές που θα υπάρξουν προκειμένου, όπως λέει η κυβέρνηση, να έρθουμε στη νέα κανονικότητα. Εκεί προφανώς στη Βουλή θα τοποθετηθούν και οι επικεφαλείς της αντιπολίτευσης και βέβαια θα περιμένουμε να δούμε. Και αυτό που περιμένουμε να δούμε και αυτό που περιμένει να δει και η υπεύθυνη αντιπολίτευση είναι ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο πια σχέδιο ουσιαστικής αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που είναι μπροστά μας. Mm-hmm. Ακόμα δυστυχώς είμαστε στην αρχή. Δεν έχουμε καταλάβει το βαθμό της στήριξης που θα χρειαστεί ειδικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ο άνεργος, ο εποχικά απασχολούμενος. Όλοι αυτοί θα πρέπει να βρούμε ουσιαστικές απαντήσεις στο πώς θα σταθούμε στα πόδια μας μετά από αυτή την πανδημία που δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνική, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως απαιτείται υπεύθυνο σχέδιο, ολοκληρωμένο και σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρποχτσή, για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.